πραγματοποιούμε αυτή την κοινή εδώ πέρα συγκέντρωση, όπως και σε άλλα μέλη πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα πρωτοβάθμια σωματεία, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τηρούμε βεβαίως όλα τα μέτρα υγιεινής, αλλά κάτω από δύσκολες συνθήκες λέω ότι υπάρχει και ένα παγόρευση συναθρήσεων, αλλά το συνδικαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να σιωπά, δεν μπορεί να μην συγκεντρώνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικεί. Γι' αυτό πραγματοποιούμε σήμερα και ζητάμε από την κυβέρνηση να πράξει όλα όσα δεν έχει πράξει όλο αυτό το διάστημα, που με θυσίασε ο ελληνικός λαός, της έδωσε την ευκαιρία να το πραγματοποιήσει και δεν είναι άλλα από την πραγματική ενίσχυση, κοράκιση όπως το λέει, του δημόσιου συστήματος υγείας που δεν έχει γίνει ούτε και στο δικό μας νοσοκομείο. Προσκύψεις ελάχιστες που δεν μπόρεσαν να καλύψουν ούτε τους συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Προσκύψεις που έπρεπε να έχουν γίνει, διότι έχουμε προσωπικό, έχουμε υπηρεσίες που ήταν περισσότερες πριν την πανδημία και λιγότερες σήμερα με την πανδημία, όπως είναι η υπηρεσία καθαριότητας του νοσοκομείου. Γιατροί που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πνευμονολόγος, 2,5 χρόνια τώρα δεν υπάρχει παιδίατρος και ένα σωρό άλλες ειδικότητες. Εμάς, το δικαίωμα στη ζωή, το δικό μας, την προστασία μας, μέτρο ατομικής προστασίας. Και είμαστε ενάντια στους αντεργατικούς νόμους και στα νέα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση στο όνομα της πανδημίας, αλλά και μετά την πανδημία αν είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα μέτρα θα παραμείνουν. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε. Το οικονομικό κίνημα και όλος ο λαός, όλοι οι εργαζόμενοι παλεύουν κάτω από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες ενάντια στην προπαγάνδα τους και ενάντια στην τραυμοκρατία. Γεια σας, καλή δύναμη, συνεχίζουμε και δεν σταματάμε λεπτό.